Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου. Ονομάζομαι Τζοβανίδης Χαράλαμπος, είμαι δάσκαλος. Συμπληρώνω φέτος 32 χρόνια στη μαχόμενη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ζω και κατάγομαι από τον ομό Δράμας, ζω στην πόλη της Δράμας και εργάζομαι ως διευθυντής σε ένα δημοτικό σχολείο του νομού. Συμμετέχω στο έκτο συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας με μία εισήγηση, την οποία την υπέβαλα σε αυτήν τη μορφή στην Κριτική Επιτροπή, έτυχε θετικής κρίσης, 37 σελίδες μαζί με το παράρτημα, και επειδή ο χρόνος πιέζει, να προχωρήσω στην παρουσίαση την οποία ετοίμασα για να σας αναλύσω πολύ γρήγορα στα 10 λεπτά που έχω μόνο στη διάθεσή μου το εκπαιδευτικό σενάριο που δημιούργησα. Διερεύνηση λοιπόν με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, του ρόλου των γυναικών στις μαθηματικές επιστήμες, η περίπτωση της θεανός της τουρίας και η σχέση της με το χρυσό αριθμό φι. Πιστεύω ότι είναι μια καινοτόμη και εναλλακτική μεθοδολογία διδακτική πρόταση στο μάθημα των μαθηματικών με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, με πολυεπίπεδα στοχεύσεις και επιδιώξεις, ορισμένες από τις οποίες είναι να διερευνηθεί ο ρόλος του φίλου σε σχέση με τις μαθηματικές επιστήμες, ώστε να ειδωθεί από μια νέα οπτική γωνία, να επιτευχθεί ερευνητικά μια πρώτη γνωριμία με τις σπουδαιότερες γυναίκες μαθηματικούς της ιστορίας και ιδιαίτερως με τη θεανό τη θηρία, να προσεγγιστεί με πειραματικό τρόπο και με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών η έννοια του χρυσού αριθμού φι και οι πρακτικές εφαρμογές του, να αποκτηθούν από τους μαθητές δεξιότητες χειρισμού των νέων τεχνολογιών ως εναλλακτικών διδακτικών εργαλείων και να καλλιεργηθεί η κριτική και δημιουργική σκέψη και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών μέσω της υποδόμησης της γνώσης με μεθόδους διερευνητικές ανακαλυπτικές. Επιμέρους στοχεύσεις, να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι μαθηματικές ικανότητες δεν αποτελούν αποκλειστικό πλεονέκτημα των ανδρών, να αντιληφθούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη στάση και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για τα μαθηματικά, να αντιληφθούν επίσης το ρόλο που διαγραμμάτισαν οι γυναίκες μαθηματικοί από την αρχαιότητα ως την εποχή μας, να συνθέσουν οι ίδιοι μαθητές και μαθήτριες στα πορτρέτα ορισμένων σπουδαίων γυναικών θετικών επιστημόνων και ιδιαίτερα τη βιογραφία της θεανός της Τουρίας, της συζύγου του Πυθαγόρα, να γνωρίσουν οι μαθητές τον χρυσό αριθμό φι, τον επωνομαζόμενο και ως χρυσή τομή ή και ως αριθμό της ομορφιάς και της τελειότητας, το ρόλο που διαδραματίζει αυτό στη φύση και στις ανθρώπινες δημιουργίες και να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με σχετιζόμενες με το χρυσό ρυθμό μαθηματικές έννοιες, όπως για παράδειγμα είναι ο Πυθαγόριος πίνακας και η ακολουθία Φιμπονάτσι. Προσεγγίσεις διδακτικές και μεθοδολογικές, διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική οργάνωση της τάξης, διαθεματικότητα, διάβασμα, έρευνα, διάλογος, προσομοιώσεις, χειρισμός λογισμικών, υπολογισμοί, ιεραρχίες, αξιολογήσεις και τα λοιπά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που κυριαρχούν στο σενάριο αυτό. Το σενάριο σχεδιάστηκε από εμένα στα πλαίσια της επιμόρφωσής μου β' επίπεδου. Η πρόθεσή μου ήταν να χρησιμοποιηθεί με μαθητές της έκτης τάξης, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μαθητές της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Το δοκίμασε επανειλημμένως έκτοτε με διαφορετικούς μαθητές που είχα. Το σενάριο αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο της υλοποίησής του, καθώς και από 5 φύλλα εργασίας σε ψηφιακή μορφή, τα οποία περιέχουν ποικίλες δραστηριότητες. Για την υλοποίηση που απαιτούνται, κατά τη γνώμη μου, 5 διδακτικές παρεμβάσεις των 2 ώρων, δηλαδή συνολικά 10 διδακτικές ώρες, και πιστεύω ότι έχει διαθεματικό χαρακτήρα και είναι απόλυτα συμβατό με το DEPS και τα APS. Η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή του είναι ένα εργαστήριο υπολογιστών, 1 έως 2 μαθητές ανά υπολογιστή, προεγκατεστημένα τα λογισμικά που απαιτούνται. Τα φύλλα εργασίας δίδονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργούμε ομάδες των 2 ατόμων. Έχουμε διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, συνεργασία μεταξύ των μαθητών και μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να έχουν διδαχθεί προηγουμένως τα βασικά λογισμικά και σε κάθε εφαρμογή κάνουμε αξιολόγηση. Η πεποίθησή μου ήταν από παλιά ότι η διδασκαλία των μαθηματικών συνήθως είναι φορμαλιστική και στατική. Αυτή η πεποίθηση με οδήγησε στην προσπάθεια δημιουργίας του σεναρίου. Η εφαρμογή του στην πράξη ήταν μια ευχάριστη ανατροπή για μένα αυτής της πραγματικότητας.
Θεωρώ ότι με το σενάριο αποδείχθηκε ότι τα ψηφιακά εργαλεία με διαδραστικό και διερευνητικό τρόπο δίνουν παιδαγωγική αξία και αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία των μαθηματικών και κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο. Η διαθεματική προσέγγιση και η ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία φέρνουν κατά τη γνώμη μου μια σφαιρική καλλιέργεια, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης. Τα σχόλια και οι κρίσεις των μαθητών ήταν σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής θετικά, ευμενή, επιδοκιμαστικά θα έλεγα. Τα παιδιά εξέφραζαν συνεχώς το θαυμασμό τους για την ομορφιά των μαθηματικών. Κάποιες δραστηριότητες είχαν ένα επίπεδο δυσκολίας αυξημένο, αλλά αυτό μεγιστοποιούσε την ικανοποίηση όταν τα παιδιά τις ολοκλήρωναν. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σφιχτή διαχείριση του χρόνου για να μπορέσει να εφαρμοστεί το σενάριο. Οι βιβλιογραφικές μου αναφορές τις βλέπετε όταν δημιουργούσα το σενάριο. Και πάμε στην παρουσίαση των φύλων εργασίας. Δεν θα σας αναπτύξω λεπτομερώς τα όσα αναφέρω εδώ στην διαφάνεια που βλέπετε. Στα παιδιά δίδονται στοιχεία, δίδονται πίνακες με αριθμητικά στοιχεία, με στατιστικά στοιχεία και καλούνται να βγάλουν συμπεράσματα συγκεκριμένα. Τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί τα κορίτσια, ενώ είναι εξίσου ικανά με τα αγόρια στα μαθηματικά και τη φυσική στις μικρότερες ηλικίες, εγκαταλείπουν αργότερα τις θετικές κατευθύνσεις. Και γιατί επίσης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, οι γυναίκες μαθηματική και φυσική ήταν ανέκαθεν λιγότερες από τους άνδρες. Παρουσιάζεται στα παιδιά με το πρόγραμμα Kid Inspiration, παρουσιάζονται οι λόγοι επηρεασμού αυτής της συμπεριφοράς των κοριτσιών, γίνεται συζήτηση, γίνεται διερεύνηση, εξάγονται απόψεις και συμπεράσματα. Αυτές είναι οι σελίδες του πρώτου φύλου εργασίας, 5 σελίδες συνολικά. Στο δεύτερο φύλο εργασίας εξηγούνται βέβαια στην αρχή οι επιδιωκόμενοι στόχοι, δίδονται τα φύλλα εργασίας, ανακαλούνται τα προηγούμενα συμπεράσματα, δίνεται ένας πίνακας με ονόματα γυναικών μαθηματικών, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν τη βιογραφία των γυναικών αυτών, διερευνώντας το διαδίκτυο. Διασταυρώνονται τα αποτελέσματα των εργασιών τους, τα αρχεία διατηρούνται για την επόμενη φάση, αυτές είναι οι σελίδες του δευτέρου φύλου εργασίας, 3 σελίδες συνολικά. Στο τρίτο φύλο εργασίας καταβάλλεται προσπάθεια οι βιογραφίες που δημιουργήθηκαν σε Word στην προηγούμενη φάση να μετατραπούν τώρα σε παρουσιάσεις PowerPoint. Ο στόχος είναι αυτές οι παρουσιάσεις να εκτεθούν σε όλους τους μαθητές του σχολείου στα πλαίσια μιας ειδικής έκθεσης εκδήλωσης. Τα παιδιά επικεντρώνονται στη Θεανό τη Θουρία, καλούνται να φτιάξουν ένα βιογραφικό δέντρο με τη βοήθεια του Kid Inspiration. Εντοπίζεται η σχέση της Θεανός με τον Πυθαγόρα. Τα παιδιά πειραματίζονται με το Πυθαγόριο θεώρημα και τον Πυθαγόριο πίνακα. Αυτό είναι το τρίτο φύλλο εργασίας. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Και προχωράμε η τέταρτη σελίδα και προχωράμε στο τέταρτο φύλλο εργασίας. Εδώ ερχόμαστε στον χρυσό αριθμό Φ. Διεγείρουμε την περιέργεια των παιδιών με ένα εισαγωγικό κείμενο. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι ο αριθμός είναι άρρητος, μαθαίνουν να τον υπολογίζουν, κατά προσέγγιση βέβαια. Μαθαίνουν τις ιδιοτροπίες του. Μαθαίνουν να τον ανακαλύπτουν γύρω του στον κόσμο, στα φυτά, στα ζώα, στα αντικείμενα, στο σώμα του τον ίδιο, στο σύμβολο της Πυθαγόρειας σχολής, στο περίφημο σκίτσο του Βιτρούβιου του Λεωνάρδο Νταβίντσι. Εξάγονται συμπεράσματα, σχόλια. Αυτό είναι το τέταρτο φύλλο εργασίας. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη σελίδα, η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη. Και το τελευταίο πέμπτο φύλλο εργασίας, εδώ τα παιδιά καλούνται να κατασκευάσουν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με χρυσές αναλογίες με το πρόγραμμα GSP. Μέσα στο χρυσό ορθογώνιο καλούνται να σκεγγραφίσουν την περίφημη σπήρα του χρυσού αριθμού Φ. Καλούνται επίσης να την ανακαλύψουν τη σπήρα αυτή στα κύματα, στα σύννεφα, στους ανεμοστρόβιλους, στους γαλαξίες και στον αυτίλο. Παρουσιάζεται στη συνέχεια στα παιδιά το περίφημο πρόβλημα με τα κουνέλια και μέσω αυτού η ακολουθία Φιμπονάτσι. Ανακαλύπτουν τα παιδιά το χρυσό αριθμό Φ μέσα στην ακολουθία Φιμπονάτσι. Εξάγονται συμπεράσματα, αξιολογείται η όλη διαδικασία, προετοιμάζεται το υλικό που θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση του σχολείου. Αυτό είναι το πέμπτο φύλλο εργασίας, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σελίδα. Εδώ οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποίησα για να φτιάξω τα φύλλα εργασίας. Σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θερμά για την προσοχή σας, για την τιμή που μου κάνατε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του σεναρίου μου. Εάν θέλετε
το σενάριό μου στην πλήρη μορφή του, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ θερμά.